Και θα πάμε λίγο στις καταδύσεις αναψυχής. Δεύτερη ζωντανή σύνδεση. Οι καταδύσεις αναψυχής αποτελούν μία πραγματικότητα αναφορικά με τους όρους διενέργειας. Έχουν αποφασιστεί όροι διενέργειας, έχουν πέσει σχετικές υπογραφές από συναρμόδια υπουργεία μεταξύ αυτών του άμυνας, των νησιωτικής, πολιτικής και του πολιτισμού. 11 ναυάγια πανελλαδικά είναι πλέον έβη επισκέψιμα. Ακριβώς, σύμφωνα λοιπόν μετά από την ολοκλήρωση της τεκμηρίωσης από την εφορία εναλλήλων αρχαιοτήτων, θα δούμε τα 11 ναυάγια στα ελληνικά νερά που μπορεί κάποιος να επισκεφτεί. Στην Κρήτη έχουμε κάτι. Έχουμε και στην Κρήτη. Και βεβαίως αυτό που είναι σημαντικό να αναφέρουμε είναι ότι γίνεται επίσκεψη περιμετρικά του ναυαγίου. Δεν επιτρέπεται κάποιος να εισχωρήσει Ακριβώς. μέσα. Ξεκινάμε λοιπόν με το υπεροκεάνιο Βρετανικός, το Britannic στην Κέα. Ακολουθούν άλλα δύο στην Κέα, το υπεροκεάνιο SS Μπουρντιγκαλά που έχουμε ξενήσει και εμείς εδώ σχετικό ρεπορτάζ και το τροχοφόρο Ατμόπλιο Πατρίς στην Κέα επίσης. Ακολουθεί Μήλος με δύο ναυάγια, το φορτηγό Ατμόπλιο Αρτέμις Πίτα και το φορτηγό Ατμόπλιο Σύφνος. Ενώ εδώ στην Κρήτη έχουμε στο Μαράθι σχετικό ατμόπλιο και θα συνεχίσουμε με τη Μυτιλίνη. Με το ναυάγιο Μυτιλίνη, με συγχωρείτε, στον όρμο Κύψα Κασάνδρας Χαλκιδικής, το ναυάγιο στο Καλαμίτσι Χαλκιδικής, τσιμεντόπλιο SS Κρίτλαντ στον Άγιο Γεώργιο Ευβίας, το τσιμεντόπλιο Pioneer στις Λιχάδες Ευβίας και το ατμόπλιο Βόλος στο Ύφαλος Λευτέρης μεταξύ Πηλίου και Σκιάθου. Να πιάσουμε και μία προέκταση και θα πάμε και αλόνισο. Μία προέκταση που έχει να κάνει με τους υποβρύχιους γάμους. Δηλαδή, ζευγάρια από όλο τον κόσμο θα έρθουν στην Ελλάδα, όπως και στην Αλόνισο, για να γίνουν πιο συγκεκριμένοι, προκειμένου να ανταλλάξουν όρκους αιώνιας πίστης. Και εμείς θα πάμε στον κύριο Δία Μένη, ο οποίος είναι εκπαιδευτής καταδύσεων ναι. και ένας από τους ανθρώπους που ουσιαστικά θα βοηθήσουν τα ζευγάρια να καταδυθούν και να ανταλλάξουν τους όρκους αιώνιας πίστης. Και υπεύθυνος βέβαια, για να είμαστε συνεπείς, του καταδυτικού κέντρου Αλόνισος Τρίτων Dive Center. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα Εύη. Οπότε θα ζήσουμε ξεχωριστές εμπειρίες στην Αλόνισο φέτος το καλοκαίρι yeah. και ακόμα μία φορά το νησί ακούγεται για την εξωστρέφεια και την πρωτοτυπία του. Σε γενικές γραμμές, ναι. Δηλαδή, μετά από όλη αυτή τη δημοσιότητα που έχει λάβει το νησί τα τελευταία χρόνια και με την αγάπη που έχει αποκτήσει ο δήμαρχός μας, ο κύριος Πέτρος Βαφίνης, έπρεπε σιγά-σιγά να κάνουμε κι εμείς κάτι λίγο το διαφορετικό, να δημιουργήσουμε κάτι πιο πρωτότυπο, ας πούμε, και να κάνουμε επιτέλους, τέλος του Αυγούστου, τον πρώτο official γάμο κάτω από το νερό. Πώς έκλεισε αυτή η διαδικασία? Δηλαδή, σας πλησίασε το συγκεκριμένο ζευγάρι? Είχατε επαφή το προηγούμενο διάστημα? Κοιτάξτε να δείτε, ο κύριος Βαφίνης τώρα τα τελευταία δύο χρόνια έχει κάνει ένα κάλεσμα και έχει πει ότι πραγματικά θα χαρούμε πολύ και με τη στήριξη των καταδυτικών κέντρων του νησιού και με τη στήριξη του Δήμου Αλονίσου. Καλούσανε συνεχώς ένα ζευγάρι να έρθει να παντρευτεί εδώ πέρα. Τώρα, από εκεί και πέρα, η κοπέλα η οποία αποφάσισε να κάνει αυτή την κίνηση μαζί με τον σύζυγό της. Το ευτυχές γεγονός είναι ότι αυτά τα παιδιά δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την κατάδυση αναψυχής. Οι περισσότεροι είναι ήδη δίτες και λόγω του ότι είναι φανατικοί δίτες επιλέγουν να το κάνουν αυτό κατά το νερό. Όμως ήταν μια πολύ ευχάριστη έκπληξη. Είμαστε αισιόδοξοι. Είναι γεγονός ότι ένας άνθρωπος για να μπει κάτω από το νερό, για να κάνει αυτόνομα μια κατάδυση χωρίς πολλές έννοιες, χαλαρά, όμορφα και ωραία, απαιτούνται μόνο 4 μέρες από το χρόνο του, λίγη μελέτη και όρεξη πάνω απ' όλα γι' αυτό. Και βέβαια αποτελεί έτσι, και την αρχή, ολοκληρώστε. Έτσι, 25 του μήνα θα έρθουν τα παιδιά, θα τα προετοιμάσουμε, θα κάνουν το σχολείο τους και αυτοί και οι κουμπάροι, έτσι. Θα ετοιμάσουμε και τους 4 για αυτό το μυστήριο. Και στις 29 του Αυγούστου θα ανταλλάξουν τους όρκους στα παιδιά κατά από το νερό. Δηλαδή είναι ένας πολιτικός γάμος υποβρύχιος. Ακριβώς. Το σημείο στο οποίο θα καταδυθείτε, κύριε Μένη, έχει κάτι το ιδιαίτερο, ας πούμε έτσι, θα δούνε κάτι συγκεκριμένο από τον πλούτο της θάλασσας ή είναι απλά ένα σημείο στο οποίο έχετε συνηθίσει και καταδύεστε?
Κοιτάξτε να δείτε, το σημείο που θα επιλέξουμε, το κύριο κριτήριο είναι κακά τα ψέματα, επειδή μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή για τις 29 Αυγούστου, που είναι ας πούμε η περίοδος που περιμένουμε ακόμα να έχουμε ένα ελαφρύ μελτέμι, ίσως και λίγο πιο ισχυρό. Πάνω απ' όλα κύριο κριτήριο ήταν να είναι ένα υπήνεμο, όμορφο, χαλαρό και ωραίο σημείο. Είναι ένας πολύ όμορφος κόλπος, ο κόλπος του Μουρτιά. Ο γάμος θα λάβει μέρος γύρω στα 6 με 7 μέτρα βάθους. Έτσι. Εκεί πέρα υπάρχει μία πανέμορφη ξέρα που είναι μόλις στο μισό μίλι. Όμως από την άλλη πλευρά θα θέλαμε να απλοποιήσουμε όσο μπορούμε τις διαδικασίες και για τους υπόλοιπους παρευρισκόμενους, οι οποίοι θα είναι επί του σκάφους ή στην παραλία που είναι κοντά, που θα κάνουμε live μετάδοση την όλη διαδικασία που θα γίνει κάτω από το νερό. Η δεξίωση θα γίνει απ' έξω μετά στην παραλία? Ακριβώς. Ακριβώς έτσι. Και πόση ώρα θα διαρκέσει έτσι, η κατάδυση με το μυστήριο, τι διαδικασία θα δώσουμε του πολιτικού? Κάνα 20 λεπτά. Να σας πω την αλήθεια, δεν το έχουμε ξανακάνει. Θα είναι πρώτη φορά, αλλά υπολογίζουμε και εμείς, όπως είπε και ο κύριος Παναγιωτόπουλος, γύρω στα 20 λεπτά. Και είναι εκεί η αρχή πέρα, βέβαια, μιας διαδικασίας που σίγουρα θα στεφθεί με επιτυχία και θα υπάρξουν ανάλογες, φαντάζομαι, το επόμενο χρονικό διάστημα. Και μια πολύ καλή ευκαιρία να διαφημιστεί για ακόμα μια φορά το νησί στο εξωτερικό. Πραγματικά το ευχόμαστε κι εμείς. Το ευτυχές γεγονός είναι ότι τα παιδιά είναι πολύ εξωστρεφή, πολύ ενθουσιασμένα για την όλη κατάσταση. Ιδιαίτερα ομιλητικά είμαστε σίγουροι ότι και εμείς θα το απολαύσουμε όλη τη διαδικασία μαζί τους, αλλά και αυτοί μαζί μας, και τελικά θα βγει πολύ όμορφα αυτή η κατάσταση. Μάλιστα. Κύριε Μένη, καλή επιτυχία. Εδώ είμαστε να προβάλλουμε το υλικό και να δώσουμε και συνέχεια στην πρωτοβουλία σας, που μόνο θετικά αποτελέσματα και έναν θετικό απόϊχο θα έχει. Είναι σίγουρο αυτό. Αυτό ελπίζουμε και εμείς πραγματικά. Αυτό ελπίζουμε και εμείς πραγματικά. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος, ναι. Είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι και ξεκινάμε Μάλιστα. γερά και δυνατά. Πραγματικά. Την καλησπέρα μας, να είστε καλά. Να είστε καλά. Φιλιά πολλά από την Ελλάδα. Σας ευχαριστούμε πολύ.